Καλά μπαίνουμε, φίλε. 10 και 18. Καλά είναι. Εντάξει, δεν μπορούσαμε τώρα τα παιδιά. Και ο Τάσος και ο Ζάχος είχαν ηρμό στο λόγο τους και στις σκέψεις τους. Οπότε εμείς λίγο μπήκαμε πιο αργά σήμερα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Μπαλαντέρ εδώ μέχρι και τις 12. Τυπικά alone σήμερα, χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο. Ουσιαστικά όμως με παρέα. Γεια. Γεια. Γεια, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς. Θα μας βοηθήσετε να βγει αυτό το δύσκολο. Δύο ώρο δεν το λες. Σχεδόν δύο ώρο. Ναι, θα βοηθήσω. Θα βοηθήσετε. Ναι, ναι, εννοείται. Μάλιστα. Ωραία. Είναι καταλυτική η παρουσία σας εδώ, ούτως ώστε να παλευθεί μια δύσκολη μέρα. Είναι η αλήθεια που ξεκίνησε νωρίς το πρωί και τελειώνει αργά το βράδυ. Αλλά έτσι είναι. Τι να κάνουμε, πρέπει να ανταποκριθούμε. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 12 εδώ στον Μπαλαντέρ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτές οι μέρες που δεν έχει αγωνιστική δράση κανονικά στα πρωταθλήματα και έχει μόνο εθνικές ομάδες. Είναι λίγο δύσκολες όπως και να το κάνουμε. Ρεπορταζιακά, δημοσιογραφικά τέλος πάντων. Είναι μια διαδικασία που κάθε φορά όταν υπάρχει αυτό το καιρό, είτε Σεπτέμβριο, είτε λίγο πιο μετά τον Οκτώβριο, πιο μετά τον Μάρτιο, είναι λίγο σαν να μπαίνει σε ένα διάλειμμα. Βέβαια, όταν η σεζόν ξεκινάει, ειδικά αυτή η διακοπή του Σεπτεμβρίου είναι η πιο ξενέρωτη, γιατί είναι με το που ξεκινάει η σεζόν. Οπότε πάνω που όλοι αρχίζουν να ασχολούνται, όπ, έρχεται η διακοπή και σταματάνε. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, θα ζήσουμε με αυτό. Θα πούμε αρκετά, υπάρχουν και παιχνίδια που παίζονται. Προκριματικά, υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα που γίνονται και με το μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη, παρότι δεν συνεχίζει η εθνική ομάδα εκεί, και το δικό της αύριο αλλά και αυτά που γίνανε σήμερα έχουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά τον αποκλεισμό της εθνικής που για πολλούς ήταν έκπληξη ότι δεν βρίσκεται στα προημιτελικά, σήμερα έγινε μία ακόμα έκπληξη με τον αποκλεισμό της Σερβίας από τα προημιτελικά, από τους σπουδαίους Αργεντίνους. Για μένα πλέον εκπλήξεις σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν, να πω την αλήθεια. Και τα περισσότερα κομμάτια που έχουν να κάνουν ειδικά με παιχνίδια νοκάουτ είναι ξεκάθαρα θέμα ημέρα. Θα αναφερθούμε και στα του Μουντομπάσκετ και στα δικά μας γενικότερα και σε ΠΑΟ και σε Άρη, όπως κάνουμε κάθε φορά, και στο κομμάτι της Showbiz με την συμπαρουσιάστρια μου σήμερα, η οποία νομίζω ότι έχει δει όλες τις ιστορίες το τελευταίο καιρό από Is Your Boy Sin Boy και Julia Hunt, μαθαίνω, με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου. Βέβαια. Ποια είναι Julia Hunt, θα ρωτήσω τώρα. Α, ναι, το σκέφτηκα, αλλά είπα να μην το πω για να μην είναι βλακία. Ναι. Νομίζω ότι το έχει έτσι στο Instagram, διότι Hunt λέγεται ο σύζυγός της. Αφού χώρισε, υποτίθεται. Σίγουρα. Όχι σίγουρα, αλλά νομίζω ότι έτσι είχα ακούσει. Ναι. Λέει ότι έκανε τρομερές αποκαλύψεις το βράδυ αυτή. Είχε και αυτή ένα expose μεγάλο. Ναι, κάπου το διάβασα ότι μετά το Sin Boy ακολουθεί η Τζούλια Αλεξανδράτου. Ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει πάντως, αλήθεια. Τζούλια Χάντ 1-2-3. Αυτή δεν είναι. Δεν ξέρω. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Και τι μάλιστα. Γράφουνε. Δεν τα έχει ανεβάσει ως story. Όχι, και ως Simboy. Τα ανεβάζει και ως story και ως κανονικές φωτογραφίες. Mm. Να ξέρει ο κόσμος ότι και μένα στον Ναούτογλου που ήμουνα, κόψανε μία ώρα από όλα αυτά που έλεγα για διάφορους και διάφορα και βάλανε μόνο τις λακίες. Διότι έπεσαν μηνύσεις στον Αντένα μία μέρα πριν βγει στον αέρα εκπομπή. Η μισή εκπομπή ήταν κομμένη, να σκεφτείτε. Αυτό το ζω χρόνια τώρα στη τηλεόραση. Κόβουν, τράβουν, είναι όλα στημένα και ψεύτικα. Και όλοι κάνουν ό,τι τους λένε σαν πιόνια και γλυφτρόνια για να μην χάσει κανένα τη δουλειά του. Βγάζουν μόνο αυτά που τους συμφέρει, βολεύει και έτσι ο κόσμος τρώει ό,τι λακεία τους ταΐσουν και εσείς σαν τα πρόβατα τα χάβετε. Δηλαδή θα λέγαμε ότι ο Σύμπορ ήταν. Άνοιξε... συμβεί και με το φίδι τη Τατιάνα Στεφανίδη. Δεν υπάρχει χειρότερη από αυτήν. Oh. Η Τζούλια Χάντ. Και όλα για το χρήμα. Μη πω για θέμα Αναστασιάδη που αναγκάστηκε να φύγει η Ελβετία. Αν άνοιγε εγώ το στόμα μου, τόσο απογνωρίζω, καλά να είναι εκεί που είναι. Όσο για τα καλυστία, με έκοψε. Μη συνεχίσει να ρωτήσω κάτι. Τη χρονιά τη Αλεξανδρά. Χοψονίδου. Χοψονίδου. Ναι. Πριν το Σπανούλι και τα 5 παιδιά. Καλά, ναι, εντάξει, και προφανώς. Όσο για τα καλυστία, με έκοψε ο Κυριακού για μια τυχαία γκριμάτσα. Ναι, τη θυμόμαστε όλοι. Η Χοψονίδου ήταν άσχημη σε όλο αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει, αρκεί να μην έβγαινα εγώ. Άσχημη δεν είναι η Χοψονίδου, μωρέ, είναι. Όχι, εντάξει, τι λες και άσχημη. Δεν αλλά είναι και Τζούλια όμως. Τότε η Αλεξανδράτου ήταν κούκλα σε εκείνα τα καλυστία. Ήταν κομμένη σκέψη στα προκριματικά και μπήκε μέσω το θείο της. Αλλιώς δεν θα ήταν καν στην βραδιά των καλυστίων. Αυτή. Και βάλανε το χαζό το Σόμερ σαν πιόνιο Κυριακού να πούνε τάχα δίθεν, κόψτε την για την άσχημη συμπεριφορά της. Άλλο ζώο κι αυτό.
Την επόμενη μέρα, όσες στεμένες έπρεπε να βγούμε στην κομπή της Μενεγάκη και τρέμανε όλοι και φοβόντουσαν μην βγω και πω την αλήθεια. Και μου λέγανε τι να πω. Με αντάλλαγμα από ενοχή καθαρά ότι θα μου κάνουν τραγούδια από τη Χεύρη για να μην μιλήσω. Και όντως έπρεπε τραγούδια από τη Χεύρη. Το στόχος είναι τα λεφτά. Βεβαίως. Και είχε παίξει και με ταινία. Επίσης λίγες μέρες πριν βγάζανε βρώμες ότι έκλειβα στις πρόβες των Καλλιστείων, ώστε να έχουν και καλό λόγο να με κόψουν. Και όταν ήμουν πάνω σκυλί και περπατούσα εντυμένο των Καλλιστείων, ο Κυριακού μου κάνει νόημα από κάτω με τα χέρια του ότι με κόβει, δηλαδή έτσι. Τι λέει ρε φίλε Τζούλια Χάντ. Γι' αυτό τους έγραφα πάντα όλους τα. Στα πια. Θα λέγαμε δηλαδή ότι ο Sin Boy άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Δεν ξέρω ρε παιδιά τι γίνεται. Πάντως, λίγο που μπόρεσα να παρακολουθήσω, γιατί το χάνεις μετά από κάποιο σημείο, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τι γίνεται. Ναι. Και ο Sin Boy, αυτό που έλεγε στην αρχή, ήταν ότι του κόψανε τη συνέντευξη στον Αντένα. Η αφορμή ήταν αυτό, δηλαδή εκεί ναι, του κύριου Στομάτη. Ναι. Και κάτσε του κύριου Στομάτη τι, με ένα μήνα διαφορά. Τι ένα μήνα παραπάνω. Τρεις μήνες απόσταση. Ναι, λέει ότι έλεγε πράγματα. Μπορεί να την είδε τώρα. Τόσα πράγματα να κάνει live και αυτά. Είπε ότι έλεγε πράγματα για τον Αλέξη Τσίπρα και έλεγε όλη την αλήθεια. Από ό,τι κατάλαβα, υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Είναι Σιριζέος ο Sin Boy. Δεν ξέρω. Γιατί δεν βγάζει ένα πολιτικό τραγούδι να το πει από εκεί, αυτά που θέλει. Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει. Μετά κάτι με τους Ιλουμινάτη και δεν ξέρω, κάπου το χάσα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ναι. Τι να πω, ρε παιδιά. Γενικότερα έχει συγκλονιστεί η εγχώριο showbiz. Καλά, ναι, φαντάζομαι ότι όλοι. Περιμένουμε είναι το επόμενο expose. Από ναι, η Τζουλιά Χάντ, τώρα αυτά που διάβασα είναι μόνο 9 από αυτά που έχει ανεβάσει. Ενώ έχει πάρα ήδη, πολλά, έτσι. Έχει πάρα πολλά. Εγώ νόμιζα τα έχει story, αλλά. Έχει ανεβάσει και σε φωτογραφίες. Ναι, σου λέω και ο άλλος. Το ανέβαζε και story και σε φωτογραφίες. Ναι. Υπάρχει ένα expose το οποίο έχει ανεβάσει που έχει ξεφύγει εντελώς, έτσι. Η Τζουλιά Χάντ, 1-2-3. Δεν μπορεί να το διαβάσει στον αέρα. Δεν μπορώ, όχι. Μπορώ να το δω. Τι να διαβάσω τώρα από αυτό εδώ. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Καταλαβαίνεις. Όπω πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Μοιάσματα. Με ζ. Εντάξει, και μόνο που ξέρει τη λέξη. Λοιπόν, ωραίο, ένα σε πει κατσαρίδα, βάλω. Θέλω να γίνω πολιτικός. Ούστε παλιό κατσαρίδα. Δείτε και τα 107 σχόλια. Τι είπες. Θέλω να γίνω πολιτικός. Ωραία, και έχει 107 σχόλια από κάτω. Είμαι στην τουαλέτα. Πολύ τίμια. 148 σχόλια. I'm going back to England. Έχει και αυτό πριν 20 ώρες. Το έχει γράψει με σωστά. Ετοιμαστείτε να τα πω όλα στον Αντένα της Κύπρου χωρίς κόψιμο. Μην ακούτε τα τίποτα. Τη μαμά θα ακούτε. Τη μάμα θα ακούτε. Τι πιστεύεις ότι συμβαίνει με την Τζούλια Χάντ. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθώ. Όπως το ότι η Apple παρουσίασε το νέο iPhone. 699 μόνο. Πόσο? 699 μόνο το καινούριο iPhone 11. Το απλό. Dollars. Το 11. Ναι, το φτωχόν. Αυτό με τις τρεις κάμερες πόσο έχει? Το 11 Pro, ναι. Το οποίο... Αυτό έχει τρεις κάμερες ή και το άλλο έχει τρεις κάμερες? Λοιπόν, έχει βγάλει τρία. Έχει βγάλει το 11, το οποίο είναι το επόμενο, ας πούμε, του XR, που είναι η φθηνή εκδοχή. Yes, yes. Έχει βγάλει το 11 Pro, ναι. Και έχει βγάλει και το 11 Pro Max. Εμένα αν με ρωτάς... Το πακετάκι παίζω πιο ίδρυ, παιδί μου. Το μπιλετάκι λοιπόν, πρέπει να φύγει. Αυτό που κλικοκοιτάω εγώ είναι το 11 Pro. Κάνει 400 ευρώ. Όχι, δεν κάνει 400. Δεν κάνει. Έχει απίστευτες κάμερες. Περίμενε, πού είναι αυτά που έβλεπα. Με το καινούριο κινητό της Apple διάβαζα θα μπορούμε να βγάζουμε σλόουφι. Ναι. Λοιπόν, αυτό που γλυκοκοιτάω εγώ έχει $999. Εντάξει, ξεφτύλα. Τι είναι $999. Πόσο ευρώ βγαίνει. Θα ξεφτυλίσω στον αέρα, δεν το ξέρω ακριβώς. Πιθανολόγω κάπου στα 900. Σχέση με προηγούμενο, καλά είναι. Ναι. Ναι, είναι πολύ ενθουσιασμένη, δηλαδή, από την είμαι ενθουσιασμένη από την νέα παρουσίαση. Ένα iPad είδα που είναι πολύ ωραίο, το καινούριο. Με δεκάρα ρέτινα οθόνη Ultra HD. Το παρουσίασα. Εγώ όταν το άνοιξα το live. Είδες το live. Έδειχνε το iPad. Για λίγο το έβαλα. Ναι, πρώτη φορά έγινε αυτό. Έδειχνε το iPad. Και μετά πήγε στο Apple Watch και εκεί βαρέθηκα, να σου πω την αλήθεια. Τα Apple Watch δεν. Ναι, και το παράτησα. Πολλοί κόσμοι τα χρησιμοποιούν όμως. Αν έπαιρνε ένα τέτοιο, θα έπαιρνα Garmin, όχι Apple Watch. Επειδή είμαι και πάρα πολύ αθλητική, ξέρεις, και το χρειάζομαι. Πιστεύεις ότι πλέον η Apple πουλάει απλά το brand της, ενώ δεν αξίζουν τόσο πολύ τα προϊόντα της? Βρήκες άνθρωπο να ρωτήσεις? Όχι. Ρωτάω. Δεν πρέπει να ρωτήσω. Ναι, αλλά ξέρεις ότι είμαι λίγο θύμα. Εντάξει, οπότε... να σου πω κάτι. 699 τώρα πέρα από την πλάκα. Απλά το 699. Δεν είναι πολλά για iPhone. Όχι, δεν έχει καμιά μεγάλη διαφορά από αυτό. Αν πεις ότι θα πάρω κάτι καινούριο, ας πούμε, να είναι. Μα δεν το παίρνεις επειδή είναι διαφορά. Το παίρνεις επειδή είναι το καινούριο iPhone. Είναι ξεκάθαρο.
δεν ξέρω γιατί το παίρνουν οι άλλοι. Εγώ παίρνω γιατί βλέπω διαφορές. Καλά, και με βοηθάει στην καθημερινότητά μου. Ναι, έτσι και αλλιώς το κινητό είναι εργαλείο δουλειάς πλέον. Φυσικά. Για όλους. Ναι. Είναι επέκταση του χεριού μας. Αλλά οι περισσότεροι που είναι μπλεγμένοι με τα iPhone δεν τα παίρνουν γιατί. Αμάν βγήκε το καινούριο και είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο και πρέπει να αλλάξω το κινητό μου. Αυτό είναι το iPad. Ναι. Mm. Δεκάρα η οθόνη. Και όχι πολύ ακριβό. Γι' αυτό. Και έλεγε ο φίλος μου εκεί που παρουσίαζε ότι μπορείς να το παραγγείλεις τώρα και θα είναι διαθέσιμο μετά τις 30 Σεπτεμβρίου. Ναι, νομίζω ότι λέει ότι τα iPhone θα είναι διαθέσιμα online στην Αμερική από την επόμενη Παρασκευή. Αχα, μάλιστα. Ωραία. Ναι. Και τα Apple Watch έχουν Retina οθόνη. Γράφει mm-hmm. εδώ. Okay. Και κάνουν $399. Φτύνια. Το νέο iPad λέει mm-hmm. 10,2 ίντσες με 3,5,2 ναι. εκατομμύρια πίξελ. Πίξελ, ναι. Πίξελ. Λέει, αποτελείται αποκλειστικά λέει, από ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Ναι, εκεί όταν το είπα αυτό έγινε αποθέωση με στην άκουσα. Και άκουσα με λίγο, θα ξεκινά από 329 δολάρια. Τίποτα. Δεν είναι πολλά ρε παιδιά, 329 250 ευρώ, σιγά. Να σου πω κάτι. Παραγγείλε το. Εντάξει, το παραγγείλω, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί το iPad που το ανακυκλωμένο είναι, ρε, κατάλαβες. Θα πρέπει να είναι πιο ακριβό. Όχι, ρε. Μα αυτό που κοιτούσα εγώ το τελευταίο έκανε κοντά στα 400. Αυτή είναι τη μέσα Αμερικής, ε. Ισχύει το ίδιο και στην Ευρώπη, δηλαδή είναι ήδη στη μέση πάνω κάτω που βγαίνουν. Ναι, κάπου έβλεπα ένα τιμοκατάλογο πώς αντιστοιχούν τα δολάρια των iPhone στα ευρώ. Δεν είναι, δηλαδή τόσο το βγάζει το 11άρι. Περίπου στα 600 στάρικα. Ωραία, εντάξει. Για όσα παρακολούθησε παιδιά το live της iPhone, εγώ όταν μπήκα είχε 1,5 εκατομμύριο viewers εκείνη την ώρα. Και λίγο είχε. Στο YouTube, έτσι. Δεν ξέρω αν το έδειχνε και από άλλες πλατφόρμες, από αυτό το Twitch τέλος πάντων που είναι λίγο διαφορετικό. Εγώ όταν μπήκα, κάπου στο Twitter το πέτυχα και το άνοιξα. Είχε 1,5 εκατομμύριο viewers κατάσταση αυτή. Λοιπόν, στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Στοίχημα καθημερινά έχει τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά και στα παιχνίδια του Μουντομπάσκετ και σε προκληματικά και σε τέννις και σε ό,τι βάζει ο νου σας υπάρχει. Στη στοίχημα και στο καζίνο της που έχει επίσης πάρα πολλές επιλογές. Κατεβάζετε εφαρμογή για tablet ή για κινητό και την έχετε παντού μαζί σας. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Γιατί δεν έχει GNDM? Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είχα με μια φίλη που ήμουν πριν αυτή τη συζήτηση. Με θεωρείς ότι ανήκω στα light plus size μοντέλα? What? Στα light plus size μοντέλα. Είναι εντελώς ερώτηση παγίδα τώρα αυτή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Οπότε δεν απαντάω για κάτι που δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω θέση. Ναι, δεν. Άμα μου ορίσεις τι είναι το light plus size model. Δεν ξέρω, πρώτη φορά το άκουσα. Εγώ νόμιζα ότι υπάρχουν τα μοντέλα και τα plus size μοντέλα. Και χθες που έβλεπα. Τα plus size μοντέλα, για να καταλαβαίνει κάποιος που ακούει, εννοούμε ότι είναι τσουποτές, ας πούμε. Ναι, ότι έχουν παραπάνω κιλά. Ναι. Τα light plus size τι είναι δηλαδή? Δεν ξέρω, πήγε μια κοπέλα χθες, η οποία. Στα δικά μου τα μάτια ήταν φυσιολογική. Okay. Δεν ήταν εκείνο το σκίνι που είναι τα μοντέλα, ναι, εντάξει. Ναι, αλλά ναι. Ήταν φυσιολογική. Mm. Και όταν τη ρώτησαν. Ο Άγγελος Πράτης τη ρώτησε αυτό. Νομίζω ο Άγγελος Πράτης. Ναι. Όταν τη ρώτησαν. Πολύ και λίγο σαφιάζει. Σε ποια κατηγορία πιστεύει ότι ανήκει. Ναι. Είπε, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ανήκω στα light plus size model. Ναι. Models, ναι, και προσπαθώ αλλά, να γίνω χρονικό όχι, αλλά λέει ότι μπορώ να προσπαθήσω μέχρι να μπω στο σπίτι, αν με πάρετε, να γίνω model. Μάλιστα. Δηλαδή να χάσω αυτά τα λίγα κιλά που έχω. Τι είπανε, πέρασε την επόμενη φάση? Ναι, νομίζω πέρασε. Μάλιστα. Ωραία. Καταρχάς περιμένουμε με ανυπομονησία να έρθει, έχει έρθει προφανώς, να δούμε το επεισόδιο που έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αν θυμάσαι στο πρώτο GNDM που είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, είχαμε δει πολύ. Είναι πολύ ψωμί, γιατί δεν εδώ θυμάμαι. Δεν είμαστε δίκτυα που έχει 5 εκατομμύρια κόσμο. Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν το έβλεπε τότε δεν το ξεκίνημα. Δεν το έβλεπα στο ξεκίνημα, όχι. Θυμάμαι που γυρνούσε στο σπίτι και έλεγε στην εκπομπή με αυτό και αυτό και εμείς δεν το έβλεπα. Εμείς που είχαμε μυριστεί από τότε το πόσο ψωμάκι έχει αυτή η εκπομπή, ειδικά το επεισόδιο με τη Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτικό. Γιατί εκτός ότι ήταν καταπληκτικό το επεισόδιο,
Επειδή εδώ δεν είμαστε Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια κόσμο, είμαστε Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Εντάξει, χωριό είμαστε, μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι, για κάποιον ο οποίος κυκλοφορεί, ας πούμε, στην πόλη, τα έχουμε ξαναπεί ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης τι είναι. Η Χάνθ μέχρι τη, εδώ, από είμαστε εμείς, και πολύ λέω. Πιο πίσω, μάλλον, Λαδάδικα. Όσα μαγαζία και να έχει σε αυτό το, σε αυτό το, το κομμάτι, έτσι. Ο ίδιος κόσμος είναι πάνω κάτω. Και πέρυσι λοιπόν στο επεισόδιο που ήταν από Θεσσαλονίκη είχε, είχε πάρει φωτιά το Facebook και το Instagram ολονών. Έτσι, ρε εσύ, τάδε, ρε εσύ, την είδες, πήγε εκεί. Τέλος πάντων. Okay. Δεν έχει πάντως, νομίζω. Αν και εντάξει, τώρα παίχτηκε ένα επεισόδιο. Δύο επεισόδια παίχτηκαν, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Πέρσι με το καλημέρα είχε γίνει χαμός. Τώρα φέτος, όπως γίνεται αυτό και με το Survivor το είχαμε δει και με άλλα έτσι τέτοια που είχαν επιτυχία. Η πρώτη σεζόν είναι που κάνουν το, το μπαμ και λίγο μετά κάνουν κοιλιά. Δεν ξέρω αν θα γίνει το ίδιο με το GNTM, το οποίο πέρσι όντως ήταν το, το προϊόν, ρε παιδί μου, ασχολήθηκαν όλοι στη τηλεόραση. Φέτος θα δούμε τι θα είναι. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουν να βάλουν έτσι λίγο καινούργια στοιχεία, τέλος πάντων. Λοιπόν, στα δικά μας λίγο να, να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, γιατί έχει πολλά μάτς. Για τα προκριματικά. Είχε ένα παιχνίδι που έχει μεγάλο ενδιαφέρον που είναι το Αγγλία-Κόσοβο, στη λογική ότι κάποιος ακούει Κόσοβο και νομίζω θα είναι μια ομάδα όπως είναι το Σαν Μαρίνο, ξέρω εγώ, όπως το Λιχτενστάιν. Αλλά δεν είναι. Το Κόσοβο είναι ομάδα που διεκδικεί πρόκριση. Είναι δεύτερο στον όμιλο. Προηγήθηκε μόλις από το λεπτό με τον Μπερίσα, αλλά το ημίχρονο πήγε στο 5-1. Ισοφάρισε η Αγγλία με το Στέρλινγκ στο 8, στο 19 ο Χάρη Κέιν και το 2-1. Αυτό γκολ στο 48 από το Βοηβόντα και μετά ο Σάντσο και το 4 και το 5-1 στο 44 και το 45. Οπότε θεωρητικά ας πούμε ότι είναι δύο ομάδες που είναι η πρώτη και η δεύτερη, αλλά οκ, okay, η απόσταση είναι μεγάλη. Το Μαυροβούνιο Τσεχία είναι στο 0-0 επίσης για τον πρώτο όμιλο των προκριματικών του Euro 2020. Η Λιθουανία-Πορτογαλία 1-1 στο ημίχρονο. Προηγήθηκε με πέναλ του Κριστιανού Ρονάλντο η Πορτογαλία, αλλά ισοφάρισαν οι Λιθουανοί που είναι ουραγοί στον όμιλο με τον Άντριου Σκεβίτσιου. Λουξεμβούργο-Σερβία 0-1 για τα παιχνίδια του δευτέρου ομίλου των προκριματικών. Αλβανία-Ισλανδία 1-0 για τον όμιλο που είναι η Γαλλία, η Ισλανδία και η Τουρκία, αυτές που παίζουν για την πρόκριση. Η Γαλλία προηγείται 1-0 της Ανδόρα και η Μολδαβία με την Τουρκία είναι στο 0-1. Η Γαλλία με την Ουκρανία, με την Τουρκία μάλλον ψηλά εκεί στον όμιλο. Η Αλβανία παίζει ουσιαστικά το τελευταίο χαρτί σήμερα με την Ισλανδία. Προηγείται 1-0 στο ημίχρονο στα παιχνίδια τα οποία είναι για τα προκριματικά του Euro και έχουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Παιχνίδια υπήρχαν και στην Αφρική για τα προκριματικά εκεί του κυπέλου Εθνών Αφρικής και κάποια φιλικά τα οποία παίζονται ακόμα. Ουκρανία-Νιγηρία είναι στο 0-2. Προηγείται η Νιγηρία. Ξέρω και αν παίζει ο Εσίτη, που επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Νιγηρίας που είχε αυτό το φιλικό σήμερα ουσιαστικά. Αυτά από τα παιχνίδια θα ενημερώνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπου έχουμε τελικά για εσάς που ακόμα και στα και μεσοβδόματα τέλος πάντων και σε παιχνίδια που έχουν έτσι για τις εθνικές ομάδες ασχολείστε και στοιχηματικά. Βασίλη, κάνε ρε φίλε μια προσπάθεια εδώ πέρα λίγο να αλλάξουμε, σε παρακαλώ. Κάνει μια προσπάθεια λίγο να αλλάξουμε. Να πάμε να δούμε την Πορτογαλία τουλάχιστον, γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι κολλήσαμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω αν θα ξεκολλήσουμε. Απλά έχει ένα Λιθουανία-Πορτογαλία. Έλα, να του. Όχι, για πάνω στο επόμενο. Εδώ είσαι. Θα τα παίζουμε. Βρώμα είμαστε. Μπα. Βρέχει ρε έξω, μήπως. Βρέχει, εντάξει. Οκ. Okay. Το ήξερα ότι θα γίνει τέτοια ματσακονιά. Γιατί οι συνδρομητικές τηλεοράσεις ωραία είναι κάθε μήνα το ότι πληρώνεις τέλος πάντων το πακέτο, αλλά μόλις έχει λίγο βροχή, λίγο φύσηξε, αντίο. Θα επανέλθει πιστεύω και εγώ. Οκ, okay, να έχουμε εικόνα από το Πορτογαλία-Λιθουανία που είναι στο 1-1. Οκ, okay. Λοιπόν, τι άλλο γίνεται. Ήταν κακό τηλεφώνημα να ανησυχήσουμε. Όχι, εντάξει, δεν είναι να ανησυχήσετε πολύ. Όλο από έλεγχο. Α, όχι πολύ είπες. Ναι, είναι να ανησυχήσετε λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, στο αγαπημένο μου τον μπάσκετ, το οποίο συνεχίζεται παρότι η εθνική ομάδα αποκλείστηκε. Τι έχεις να πεις για την πορεία της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο? Εντάξει, απογοητεύτηκες? Όχι, δεν απογοητεύτηκα, στενοχωρέθηκα. Περίμενες ότι θα παίρναμε μετάλλιο? Ναι. Θεωρείς ότι ο Θανάσης είναι τραμπούκος? Θεωρώ ότι ο Θανάσης είναι τραμπούκος. Τι πιστεύεις ότι συμβαίνει με τον Θανάση Αντετοκούνμπο? Δεν ξέρω, είναι πολύ, πολύ παθιασμένος που νομίζω ότι φτάνει σε σημεία που τραμπουκίζει. Τραμπουκίζει, λες, Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν.
Δεν τα καταφέραν τα παλικάρια μας. Νομίζω ότι σήμερα η ομάδα που πέρασε, η Αργεντινή, τη Σερβία, θα έπρεπε να είναι πρότυπο για τη δική μας ομάδα. Στη λογική ότι η Αργεντινή δεν έχει την ποιότητα που έχουμε εμείς, το ρόστερ της. Δεν έχει τις μονάδες που έχουμε εμείς. Σε μεγάλο βαθμό, έτσι, ότι έχει κάποιους πολύ καλούς παίχτες όπως ο Καμπάσο, όπως ο Σκόλα, όπως ο Ντέκ, όπως ο Λαπροβίτο, αλλά ναι, έχει. Αλλά δεν έχει την θεωρητική ποιότητα που έχουμε εμείς και παρόλα αυτά είναι στους τέσσερις. Γιατί είναι πολύ αποφασιστική, γιατί έχει πολύ πάθος και έχει αυτά που οι Αμερικανοί, εμείς το λέμε, έχει τα καρύδια τέλος πάντων, οι Αμερικανοί τα λένε intangibles, τα άειλα. Ναι. Και όποιος έχει δει την Αργεντινή σε αυτό το τουρνάι, η Αργεντινή έχει 6-6 μέχρι τώρα. Παρότι δεν έχει την ομάδα που είχε στις μεγάλες επιτυχίες με τον Τζινόμπιλι, με τον Ομπέρτο, σκόλαταν και τότε. Έχει κάποιους αλήτες με την καλή ένα, όπως είναι ο Καμπάτσο, που παρότι είναι ένας παλαιάς κοπής playmaker, δηλαδή είναι κοντούλης, που πλέον playmaker δεν είναι και τόσο κοντή. Είναι κοντά στα 2 μέτρα περισσότερο, τέλος πάντων εκεί είναι 90-95. Ο Καμπάτσο είναι ένας κλασικός playmaker, εκεί είναι 85. Αλλά είναι πολύ δυνατός, είναι πολύ καλός στο διάβασμα. Σήμερα τελείωσε το παιχνίδι με 18 πόντους και 12 assist. Και μαζί με τον Σκόλα που... Ο Σκόλα είναι σαν να μην περνάει χρόνος από πάνω του, πραγματικά. Τουλάχιστον τον μπάσκετ που παίζει. Γιατί οπτικά τον βλέπω. Εγώ επειδή είχα να τον δω και αρκετά χρόνια, όταν είδα την εικόνα του, μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή τον θυμόμαστε και στην Ευρώπη όταν ήταν με κάτι μακριά μαλλιά, τέλος πάντων. Όταν το βλέπεις καταλαβαίνεις ότι έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά μέσα στο γήπεδο παίζει όπως πρέπει να παίζει κάθε αρχηγός. Κάνει αυτά που πρέπει να κάνει ένας αρχηγός σε κάθε ομάδα. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι Αργεντίνοι άφησαν έξω τους Σέρβους. Νομίζω ότι όταν λέγαμε ένα βράδυ με τον Νίκο Παπαδόπουλο ότι ναι, μεν η Σερβία είναι μεγάλο φαβορή, ναι, μεν έχει ένα πολύ καλό ρόστερ με παικταράδες μέσα, με τον Μπογκδάνοβιτς, με τον Γιόκιτς, με τον Μαριάνοβιτς, με τον Μίσιτς, με τον Μιλουτίνοφ, παιχταράδες, με τον Μπιέλιτσα και όλα αυτά. Ωστόσο, είχαμε σημειώσει σαν εκπομπή για να ευλογήσω τα γένια μας. Δεν έχουμε. Είχαμε πει ότι όταν θα έρθουν τα παιχνίδια που θα χρειάζεται κάτι παραπάνω από το ταλέντο και το πόσο μπορούν κάποιοι παίχτες να τις καθορίσουν αποτελέσματα, θα χρειαστεί και προπονητική οδηγία. Και εκεί έχει πρόβλημα η Σερβία με τον Τζόρτζεβιτς. Έτσι. Ο Τζόρτζεβιτς έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλες περγαμηνές στην προπονητική του καριέρα. Στην πορεία έχει μείνει πολύ στάσιμος. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Σερβία που ξεκίνησε και έδινε 40 και 30 παντού, ξέρω εγώ, με την Αγγόλα και με αυτές τις ομάδες, όταν ήρθε να μάτσει με την Ισπανία έχασε. Παρότι δεν ήταν παιχνίδι που καιγόταν και οι δύο ομάδες, ήταν αν θα βγει πρώτος δεύτερος, είχαν περάσει και οι δύο, αλλά οκ, σε εκείνο το παιχνίδι η Ισπανία την κέρδισε και στο σημερινό παιχνίδι η Αργεντινή πάλι την κέρδισε. Δηλαδή στα παιχνίδια που είχε αντιπάλους ισοδύναμους πάνω κάτω, εκεί δηλαδή που δεν χρειάζεται μόνο το να μπει ο Μπογκδάνοβιτς και να είναι σε ένα βράδυ και να σου καθαρίσει το παιχνίδι, χρειάζεται και κάτι παραπάνω από αυτό. Εκεί έχει πρόβλημα γιατί νομίζω ότι ο Τζόρτζεβιτς εδώ και χρόνια έχει μείνει σε ένα ίδιο επίπεδο. Ξεκίνησε πολύ δυνατά με τη Σερβία τότε. Νομίζω ότι μετά από εκείνη την παρουσία στο Παναθηναϊκό και οι επιλογές στην καριέρα του, δεν ξέρω. Δεν ψήνει. Ούτε έχει παρουσιάσει κάποιο έτσι καινούριο κομμάτι που έχει να κάνει με το παιχνίδι για να μπει στους κορυφαίους, για να φτάσει σε ένα επίπεδο, ξέρω εγώ, Μπράντοβιτς, Σκαριόλο, ξέρω εγώ, Λάσο, Ιτούδη και όλα αυτά. Και νομίζω ότι επειδή οι Σέρβοι στο κομμάτι μπάσκετ είναι πιο άρρωστοι από εμάς και ειδικά στο κομμάτι φάγωμα, γιατί πολλές φορές έχουν πολύ καλές ομάδες, νομίζω μετά από αυτήν την αποτυχία ο Τζόρτζεβιτς θα τελειώσει από τον πάγκο της Σερβίας. Και εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι τέλος πάντων ξανά σε ένα τέτοιο επίπεδο. Είναι στη Virtus βέβαια, μια ομάδα που έχει ρίξει αρκετά χρήματα παίρνοντας την πέρσι στα μέσα της σεζόν, με αυτόν κατέξε τον Basketball Champions League και θα είναι στο EuroCup του χρόνου, αλλά δεν πείθει γενικά. Νομίζω ότι πηγαίνει να χαρακτηριστεί
καμένο χαρτί προπονητικά ο Τζόρτζεβιτς. Και οι Αργεντίνοι λοιπόν σήμερα που παίζαν και χωρίς άγχος και γενικότερα και εμπειρία έχουν και πάθος και ποιότητα. Με τον Σκόλα να έχει 20 πόντους στα 39 του με 5-8 δίποντα, 2-5 τρίποντα, 4-5 βολές, 5 rebound, 2 assist και 21 στο σύστημα αξιολόγησης. Με τον Καμπάτσο που είχε 18 πόντους και 12 assist παρακαλώ. Ο Λαπροβίτο δεν ήταν σε μεγάλο βράδυ που είναι για αυτός δημιουργός παύλο εκτελεχτής, αλλά ακολούθησε και ο Ντεκ που είχε 13 Ρεάλ και ο Γκαρίνο που είχε 15 της... Έλα, ξέχασα τον τρόπο τι λένε, της Μπασκόνια. Από την Σερβία είχε 18 ο Μπιέλιτσα, είχε 21 ο Μπογκδάνοβιτς, αλλά αυτά δεν ήταν αρκετά, 16 ο Γιώκιτς, δεν ήταν αρκετά για να την οδηγήσουν στην πρόκριση. Είναι αποτυχία μεγάλη για τη Σερβία, γιατί νομίζω ότι η Σερβία στα μάτια των περισσότερων ήταν αυτή που θα μπορούσε να χτυπήσει τους Αμερικανούς, να τους δει στα μάτια και να τους πάρει το χρυσό μετάλλιο. Δεν θα έχει την ευκαιρία να το κάνει, καθώς αποκλείστηκε από την Αργεντινή και η Ισπανία, για τον οποίο επίσης λέγαμε σε αυτήν την εκπομπή ότι ναι, μεν έχει πολλές απουσίες, ναι, μεν ταξίδευσε τέλος πάντων χωρίς κάποιους παίχτες πολύ σημαντικούς, αλλά μια ομάδα που έχει το Ρούμπιο, που έχει το Γιούλ, που έχει το Ρούντι Φερνάντες, που έχει τον Μάργκασολ, έτσι, και προπονητή τον Σκαριόλο, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορείς να πεις ότι ναι, δεν έχει, ξέρω εγώ, τον Παού, δεν έχει τον Ιμπάκα, δεν έχει τον Μίροντιτς και όλους αυτούς. Οκ, μπορεί να στείλουν κάποιοι παίχτες, αλλά έχει τρομερή εμπειρία, έχει τρομερή ποιότητα και δεν είναι επίσης τυχαίο για την Ισπανία ότι παρότι ξεκίνησε σε κάτι μάτς με την Ισία και η Ιράν που δεν έπιθε, και αυτή στη δεύτερη φάση και τη Σερβία την νίκησε και την Ιταλία την νίκησε και σήμερα την Πολωνία ζορίστηκε. Είχε και λίγο σπρόξιμο, είναι η αλήθεια, από τη διαιτησία. Τη δουλειά της την έκανε και είναι ξανά στα ημιτελικά. Κάπου διάβαζα ότι η Ισπανία είχε βρεθεί ξανά στα ημιτελικά μουντομπάσκετ τότε που το πήρε κιόλας με εμάς το 6. Από τότε είχε να βρεθεί σε ημιτελικά. Μου κάνει λίγο εντύπωση από την αλήθεια. Νόμιζα ότι είχε μεγαλύτερες επιτυχίες και στα μουντομπάσκετ και ήταν εκεί συχνά, αλλά συνήθως ήταν στα ευρωμπάσκετ. 19 είχε ο Ρούμπιο και με 9 assist. Πολύ γεμάτη εμφάνιση από τον Ισπανό. 16 είχε ο Ρούντι, που και αυτός έδωσε αρκετές λύσεις. Είχε 5 στα 5 τρίποντα, παρακαλώ, ο Ρούντι. Μπράβο. 18 είχε ο Βίλι Χερνάν Γκόμες. Αυτοί οι τρεις ήταν που τράβηξαν στο σκορ για την Ισπανία. Η Πολωνία που έκανε μεγάλη προσπάθεια. Είναι αλήθεια και αυτή από τις ομάδες που δεν τις περιμέναμε να φτάσουν σε τέτοιο επίπεδο. Όπως και τη Τσεχία, που απέκλεισε εμάς. Παρ' όλα αυτά, με έναν Αμερικάνο προπονητή, τον Mike Taylor, η Πολωνία κάνει πολύ καλό τουρνουά, με καλό μπάσκετ στο μεγαλύτερο κομμάτι του τουρνουά. Αλλά, okay, τώρα όταν πετυχαίνεις τα προμηλικά την Ισπανία και είσαι η Πολωνία, είναι αρκετά δύσκολο να την κερδίσεις. Αν και ξαναλέω, ειδικά εκεί που κάπου στο τελευταίο πεντάλεπτο των Πολωνίων το φτάσαν στους 4, κάπου εκεί λίγο η σφυρίχτρα πήγε παραπάνω προς την Ισπανία. Είχε 19 ο Σλότερ, κλασικός Πολωνός, AJ Slaughter, κλασικός έτσι παίκτης που έχει βγει από τα σπλάχνα της Πολωνίας. Είχε 4 στα 6 τρίποντα, είχε και 6 assist. 15 είχε ο Βαζίνσκι που γενικά και αυτός έκανε πολύ καλό τουρνουά. Ο Κούλιγκ, ο ψηλός που γενικά ένας τίμιος παίκτης και κοντά και μακριά από το καλάθι. Και 11 ο Σοκολόφσκι για τους Πολωνούς, οι οποίοι αποκλείστηκαν αλλά κάνανε μια πολύ πολύ καλή πορεία. Νομίζω πάνω αυτό περιμένει περισσότεροι στο μοντο μπάσκετ. Και αύριο θα έχουμε και τις άλλες δύο ομάδες θα προκύψουν από τα ημιτελικά. Το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Γαλλία νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω θα δούμε ντέρμπι σε αυτό το παιχνίδι αύριο στις 2. Μπορεί και να εκτεθώ, αλλά πιστεύω ότι οι Γάλλοι μπορούν να τους κοιτάξουν τα μάτια τους Αμερικανούς και να τους βάλουν πολύ δύσκολα. Αν και μέχρι στιγμής η Αμερική, αν εξαιρέσουμε εκείνο το μάτς, τα δύο πρώτα παιχνίδια με τη Τσεχία και την Τουρκία, είναι αρκετά σοβαρή σε αυτό που έχουν να κάνουν. Αλλά νομίζω ότι οι Γάλλοι με τον Φουρνιέ, με τον Γκομπέρ, με τον Ντεκολό, με τον Μπατούμ, με όλα αυτά τα παιδιά, μπορούν να τους κοιτάξουν στα μάτια σίγουρα. Και πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον το βελόνο παιχνίδι. Και στις 4 η Αυστραλία με τη Τσεχία. Υπάρχει σε κάθε φαβορή και είναι η Αυστραλία αυτή.
που έχει μεγάλη ποιότητα με τον Mills, με τον Ίγκλης, με τον Baines, με τον Bogut. Γενικά είναι μια ομάδα που μπορεί να έχει μεγάλο βάθος, αλλά η ποιότητά της στους 5-6 παίκτες είναι πολύ υψηλή. Υπάρχουν φαβοροί αύριο. Νομίζω η Αυστραλία είναι μεγαλύτερο φαβορή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν νομίζω ότι η Τσεχία μπορεί να προχωρήσει κι άλλο, δηλαδή να αποκλείσει την Αυστραλία. Okay. Ίσως να μην έπρεπε να αποκλείσει την Ελλάδα με βάση τα όσα γίνανε εκεί στο τέλος με τον Γιάννη. Δεν έπρεπε. Ναι, εντάξει. Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς εδώ για να παίζουμε Αυστραλία τώρα. Δεν ξέρω αν θα είχαμε πολλές ελπίδες για να είμαι ειλικρινής, αν παίρνουμε και παίζαμε την Αυστραλία. Αλλά θα είχαμε πετύχει ένα στόχο που θα ήταν τα πρώιμη τελικά και δεν θα υπήρχε τόσο γκρίνια, πιστεύω εγώ, σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα. Οπότε η Αργεντινή και η Ισπανία περιμένουν είτε τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε τη Γαλλία από το ένα ζευγάρι, είτε την Αυστραλία είτε τη Τσεχία από το άλλο ζευγάρι. Δεν έχω εικόνα για το πώς διασταυρώνονται. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι είναι τελικώς στην Ισπανία-Αμερική, αν περάσει η Αμερική. Έτσι νομίζω. Αν δούμε πάντως ημιτελικά με Αργεντινή, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία, νομίζω ότι είναι αρκετά δίκαιο με βάση την εικόνα όλων των ομάδων μέχρι τώρα στο Mundo Basket. Η Αργεντινή είναι ξεκάθαρα πολύ δίκαια εκεί που είναι. Η Ισπανία μπορεί να μην έπεσε μέχρι ένα σημείο, αλλά έχοντας κερδίσει Ιταλία, Σερβία και σχετικά εύκολους Πολωνούς είναι στους τέσσερις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, μπορεί να έχουν δύσκολο έργο αύριο, αλλά πιστεύω στο τέλος θα κάνουν δουλειά, αλλά νομίζω θα δούμε ντέρμπι. Και η Αυστραλία γενικότερα είναι μια ομάδα που δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να φτάσει ακόμα και στο τελικό. Και το πάρει. Έχει πολύ καλή ποιότητα. Εσύ τι θα ήθελες να δεις? Ισπανία, εγώ πιστεύω θα το πάρει. Α, ναι. Ναι. Παρότι είναι, μας είναι πολύ αντιπαθής. Είναι λίγο. Είναι ένας συνδυασμός. Είναι και τα δύο. Πιστεύω ότι μπορούν να το πάρουν γιατί. Ειδικά σε μια διοργάνωση που πάνε ως outsider και δεν τους δίνει κανείς σημασία, έχουν ακόμα περισσότερες πιθανότητες γιατί έχουν τρομερή ποιότητα και εμπειρία οι Ισπανοί. Δεν ξέρω αν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα τόσο αθλητική όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που την είδαμε και με εμάς και έχει πολλά πράγματα, αλλά έχουν τέτοια εμπειρία και ποιότητα που μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε κενό μπορεί να υπάρχει στο κομμάτι αθλητικότητα και πάντων πράγματα που μπορούν να τους λείπουν. Έτσι. Αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να πέρασει τελικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν... Εγώ υποστηρίζω Γαλλία. Γαλλία, Αλέλε μπλε. Πας με τα outsider, εντάξει, καλά κάνεις. Αλέλε μπλε. Ωραία. Και η Γαλλία είχαν καλό τουρνουά. Βίβλα Φρανς. Παρότι δεν το περιμέναν οι περισσότεροι. Παρότι η Γαλλία την είχαμε ψιλοξεγραμμένη κι αυτήν. Όλοι εμείς οι γνώστες εδώ, ναι, η Ελλάδα θα πάει στα μετάλλια θα είναι. Έτσι εύκολο, πατάς στην ακουμπή και πας στα μετάλλια. Δεν είχες ομάδα για να πας στο μετάλλιο, δεν είχες παίκτες. Είχες ομάδα για να φτάσεις μέχρι τα πρώιμη τελικά. Τώρα από εκεί και πέρα μετά ήταν και λίγο θέμα συγκυρίας και τύχης. Έτσι. Η Γαλλία, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι. Τη βλέπω τα παιχνίδια της τώρα, προσπαθώ λίγο να βρω τα αποτελέσματά της. Είναι πρωταγωνίστρια στο παιχνίδι με τη Λιθουανία που έγινε χαμός. Που η Λιθουανία είχε όντως λόγο να φωνάζει, γιατί ο τρόπος τον οποίο κέρδισε η Γαλλία στο τέλος ήταν. Αδικήθηκε κατάφορα. Αδικήθηκε κατάφορα η Λιθουανία στο τέλος του αγώνα. Άρα δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα Γάλλους. Αυτά. Όχι. Ρε. Γενικά η διαιτησία στο μπάσκετ πλέον στην Ευρώπη είναι ένα. Λίγο πληγούλα. Γιατί? Αυτό όμως δεν είναι Ευρώπη, μου το μπάσκετ. Ναι, οκ. Okay. Στην αυτή την πλευρά του Ατλαντικού είναι λίγο πληγούλα γιατί έχει ανέβει πολύ το επίπεδο του αγώνα, των παιχνιδιών, της ταχύτητας και όλων αυτών και οι διαιτητές λίγο ζορίζονται να το ακολουθήσουν. Είναι η αλήθεια. Άρα λες ότι υπάρχει ημιμάθεια στη διαιτησία. Όχι ημιμάθεια. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη έτσι, εξειδίκευση. Γιατί πλέον το άθλημα έχει γίνει πολύ γρήγορο. Και χρειάζεται ανάλογα γρήγορους διαιτητές και διαιτητές οι οποίοι καταλαβαίνουν τι γίνεται. Αφού τώρα έχει και το. Βλέπουν όλη την ώρα. Είναι στα τριπλέι. Ναι, το έχει τώρα το μπάσκετ. Χρόνια το έχει. Ναι. Το βάρο τώρα εμφανίστηκε. Αλλά έχουν και αυτό να βλέπουν κάποιες αμφισβητούμενες. Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις είναι. Δεν είναι πάντα. Που το βλέπανε προχθές με την. Στο Ελλάδα-Αμερική που το βλέπανε μισή ώρα. Όχι στο Ελλάδα-Αμερική, στο Ελλάδα-Τσεχία και είδαμε όλη την μπάλα έπαιρνα και την Ελλάδα. Α, οκ, μπορεί να δει και στο Ελλάδα-Αμερική. Εκεί το βλέπανε εμείς. Τότε για το αν χτύπησε ο Αντετοκούμπο, το κεφάλι του. Ναι, ναι. Ποιο ήταν εκείνο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και μετά του μου το μπάσκετ. Για όλους σας τους φίλους τους μπασκετικοί, ξέρω ότι παρακολουθείτε παρότι έμεινε εκτός η Ελλάδα. Έτσι, και σας αρέσει και είδα και σήμερα πολλά ωραία πόσια για το Σκόλα και για τον Καμπάτσο και τους Αργεντίνους γενικότερα. Θα τον. Πώς το λέει, όχι νικήσουμε τον ήλιο. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο, παιδιά, φίλοι μπασκετή, κάποια στιγμή που θα πάει. Θα αρχίσουν να εξολούνται ξανά όλοι. Λοιπόν,
Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο στοίχημα, το Κόσοβο μείωσε σε 5-2 μέσα στην έδρα της Αγγλίας. Πολλά γκολ εκεί. Μαυροβούνιο Τσεχία 0-2. Στο 58 το Λιθουανία, στο 60 μάλλον το Λιθουανία, Πορτογαλία είναι στο 1-1 ακόμη. Παρότι και οι Πορτογάλοι θέλουν την νίκη και οι Λιθουανοί είναι τελευταίοι, αλλά μέχρι στιγμής κρατάνε. Λουξεμβούργο-Σερβία 0-2, παιχνίδια που είναι εκεί ανάμεσα στο 55 και στο 60. Αλβανία-Ισλανδία 2-1. Γαλλία-Ανδόρα 2-0. Μολδαβία-Τουρκία 0-2 στα παιχνίδια τα οποία παίζονται αυτήν την ώρα. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας για τα παιχνίδια τα οποία αναφέρουμε. Μπορείτε να μπείτε στο live της Στοίχημαν και να βρείτε όλες τις επιλογές που διαθέτει για να κερδίσετε. Μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογή για το tablet ή το κινητό σας, την έχετε παντού. Μπορείτε να παίξετε ακόμα και στο καζίνο της Στοίχημαν που επίσης σας δίνει πάρα πολλές επιλογές. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Μπαλαντέρ μέχρι τις 12, alone χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο σήμερα, αλλά όχι alone γενικά στο στούντιο. Εδώ παρέα είμαστε μέχρι τις 12 θα πάμε. Όταν πήγαμε στο διάλειμμα, το Λιθουανία-Πορτογαλία ήταν στο 1-1. Είχαμε φτάσει περίπου στο 60. Στο 71 που είμαστε τώρα, η Πορτογαλία προηγείται με 1-3, καθώς άλλα δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 62 και στο 65 την έβαλαν μπροστά στο σκορ μέσα στην έδρα της Λιθουανίας. Χατρίκ από τον Ρονάλντο και 1-3 για την Πορτογαλία, ενώ μίεσε το Λουξεμβούργο με τη Σερβία στο 1-2. Μίεσε και το Κόσοβο με την Αγγλία στο 66. 5-3 είναι το σκορ εκεί. Μπράβο. Ισοφάρισε η Ισλανδία την Αλβανία σε 2-2. Παιχνίδι το οποίο βρίσκεται στο 61 το λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο στα άλλα παιχνίδια. Το Λουξεμβούργο μείωσε 1-2 με τη Σερβία σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν το διάλειμμα. Οι αλλαγές στα παιχνίδια των προκριματικών. Πηγαίνοντας λίγο στα δικά μας, εντάξει, έχουμε πει ότι αυτό το διάστημα είναι λίγο περίεργο. Με τις ομάδες ουσιαστικά να παλεύουν τέλος πάντων να κρατηθούν σε ένα καλό επίπεδο, είτε έχουν διεθνείς είτε όχι, είτε έχουν απουσίες είτε όχι. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ από αύριο θα ξεκινήσει την προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Λέω από αύριο γιατί και εσύ, ας πούμε, που είναι σήμερα σε αυτό το φιλικό της Ουκρανίας με την Ιγυρία θα επιστρέψει και θα έχουμε και λίγο εικόνα για το τι γίνεται και με τους τραυματίες περισσότερο. Αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε μια κατάσταση επιστροφής και ο Ελκαντουρί και ο Αουγκούστο εν ώψη του αγώνα με τον Ατρόμητο. Γενικά, μετά τη διακοπή, ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που okay, μπορεί να μην έχει Ευρώπη, αλλά έχει παιχνίδια απαιτητικά. Έχει να παίξει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, που πάντα είναι ένα παιχνίδι απαιτητικό. Έχει να παίξει με τον Άρη σε Τούμπα, έχει να παίξει μετά με την ΑΕΚ. Έχει να παίξει με τον Αστέρα. Νομίζω έχει να παίξει μετά τον Άρη με τον Αστέρα Τρίπολη και μετά με την ΑΕΚ. Έχει δηλαδή ένα πρόγραμμα μπροστά το οποίο είναι δύσκολο. Έτσι. Θα γινόταν δυσκολότερο, θα πει κάποιος, άμα είχε και παιχνίδι για την Ευρώπη. Αλλά είχε παιχνίδι για την Ευρώπη, γιατί γινόταν δυσκολότερο, δεν πειράζει. Αν είχε κάποια παιχνίδια να παίξει και για την Ευρώπη. Δεν τα έχει. Και γενικά νομίζω ότι του ΠΑΟΚ το θέμα είναι να αφήσει πίσω τι έγινε με τη Σλόβαν, κάτι που δεν είναι εύκολο και δεν νομίζω ότι βοηθάει το γεγονός ότι μετά από εκείνο το παιχνίδι είχε ένα μάτσο τον Πανιόνιο και μετά διακοπή. Δεν ξέρω, νομίζω δεν βοηθάει και τόσο. Αν είχε συνεχόμενα παιχνίδια, νομίζω θα ήταν καλύτερα για τον ΠΑΟΚ και θα ήταν και καλύτερα γιατί νομίζω ότι η βελτίωση του αγωνιστική μέσα στο παιχνίδι θα έρθει. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω στο μάτσο με το Σάββατο, ας πούμε, στο Περιστέρι. Είναι ωραία στο Περιστέρι το Σάββατο, μαθαίνω. Έτσι έχω μάθει. Πολύ ωραίο το Περιστέρι. Έχει ένα ωραίο καφέ. Μας περιμένει κόσμος εκεί. Είναι ωραία. Δεν έχουμε βρεθεί ποτέ σε αυτό το γήπεδο. Έχουμε περάσει μόνο απ' έξω. Έχουμε παρέα στο Περιστέρι να μας περιμένει. Νομίζω είναι πολύ ωραία. Έτσι το Σάββατο το απόγευμα. Κάτσε να δω και τι ώρα είναι το παιχνίδι. 7 η ώρα νομίζω είναι. Έτσι. Μια χαρά να πας. Περιστέρι ΠΑΟΚ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Το χαβαλέσω πριν να κάνεις τη βόλτα σου εκεί στο όμορφο Περιστέρι. Το ασπρόμαυρο Περιστέρι θα πω εγώ. Τι έγινε ρε παιδιά, εσύ. Α, πολύ ωραία. Νομίζω είναι πολύ, πολύ ευχάριστο. 7 η ώρα. Τέλεια. Φανταστικά. Γιατί όχι. Έχεις κανονίσει κάτι άλλο? Όχι, αλήθεια είναι ότι για Σάββατο απόγευμα δεν έχω κανονίσει. Παρασκευή κάτι. Βράδυ εκεί στη Μαρίνα του Αλίμου είναι καλύτερα δηλαδή. Έχω κανονίσει για Παρασκευή βράδυ, έχω συζητήσει και για Σάββατο πρωί έχω συζητήσει. Α, και Σάββατο πρωί ακούω. Ναι. Πολύ ωραία. Ό,τι έχει κανονίσει για το Σάββατο πρωί, μπορεί να το κανονίσει γιατί μα περιμένουν και άλλοι το Σάββατο πρωί. Τελειώνει τι προπονήσει 12 η ώρα, φίλοι.
εντάξει, μπορούμε να τους βρούμε στη μία. Δεν είναι κάτι κακό αυτό που έχω κανονίσει. Είναι ένα πολύ ωραίο μεγάλο μέρος, με πολλά ζωάκια μέσα. Είναι σπάνια είδη από ζωάκια μέσα. Βάζω πλαφόν. Έχει πλαφόν. Και λεμούριους. Βάζω πλαφόν 15 ευρώ. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν το, αυτό δεν το έχω δει. Για δες το λίγο, μιας που είμαστε εδώ. Ωραία, μιας που λέμε για αυτό το, ναι, το πρόγραμμα. Κανένα πρόγραμμα δεν λέμε. Έτσι. Συζητάμε, ναι, για κάποιες επιλογές που μπορεί να έχει κάποιος στην Αθήνα. Κοιτούσα για αυτό που λέγαμε την άλλη Τετάρτη το βράδυ. Μουσικό τέτοιο. Γενικά εξαντλούνται οι θέσεις. Οπότε πρέπει να πάρουμε εισιτήριο αν θέλουμε. Public. 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 Μάλιστα. Public. Σε έχετε ρημάξει, παιδιά. Κατάσταση. Πρώτη σειρά 30 ευρώ, χωρίς ποτό. Δεύτερη σειρά 25 ευρώ. Και μπορείς με 15 ευρώ να κλείσεις το μπαρ που σου δίνει μία μπύρα. 15 ευρώ την μπύρα θα πληρώσω στα ράτσα του Φίβου. Ποιοι θα είναι εκείνη τη μέρα? Ελευθερία Αρβανιτάκη, Θέμης Καραμουρατίδης. Και ακόμα ένας μία που δεν θυμάμαι. Συγγνώμη λίγο, δίνεις 15 στον μπαρ και πίνεις μία μπύρα και δίνεις 30 μπροστά και δεν παίρνεις τίποτα. Έλεγε 30 ευρώ για μπροστά, σε τραπέζι 12 ατόμων και μπορείς να κλείσεις όσα εισιτήρια θες. Μπορείς να πας, αν είμαστε δύο ας πούμε καλή ώρα, λογικά θα καθόμαστε και με άλλους. Αυτό το έχει και το Βεργίνα. Οκ, εντάξει, θα καθόμαστε... δεν μας πειράζει αυτό. Και έγραφε ότι δεν είναι απαραίτητη κατανάλωση αλκοόλ. Το έλεγε έτσι, αλλά δεν έλεγε ας πούμε. Ορίστε, σίγουρα. Έλεγε ότι δεν έλεγε συν το ποτό σου, αλλά δεν είναι απαραίτητη. Έλεγε μόνο δεν είναι απαραίτητη κατανάλωση αλκοόλ. Μάλιστα, ωραία. Okay. Ωραίο είναι και το Σάββατο και η Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Αν είναι να τα ζήσω όλα αυτά, θα τα πάω και ένα Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Λοιπόν. Θέλω να κάνεις ποτάζ λίγο το άλλο με τους λεμούρους, παρακαλώ. Τώρα κάνε. Δεν ήταν που στον αέρα. Βγήκε ένα έφραγμα. Κάτι τριαντάρι και. Στραβόρ και αστόμα. Έλα, αξίζει, άντε τώρα. Ναι, αξίζει. Αξίζει να πρέπει να βγει ένα μήνα, ο οποίο είναι μπροστά μα ακόμα. Λοιπόν, όπω έλεγα, κλείνοντα την παρένθεση που ανοίξαμε εδώ με την φίλη συμπαρουσιάστρια, εγώ δεν νομίζω ότι πάω γενικότερα μετά το διάλειμμα. Μετά τη διακοπή θα είναι και πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτό που είδαμε με τη Σλόβαν και το Πενιόνιο. Αλλά ας περιμένουμε να το δούμε. Και νομίζω ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να πάει από αυτό το κλασικό και κλισέ το οποίο λέμε, αλλά έτσι είναι. Το παιχνίδι με παιχνίδι. Δηλαδή να κερδίσει ας πούμε, τον Ατρόμητο και μετά να ασχοληθεί με τον Άρη. Να κερδίσει τον Άρη και μετά να ασχοληθεί με τον Αστέρα. Δηλαδή να το πηγαίνει έτσι, δεν μπορεί να βάλει έτσι, μακροπρόθεσμα κάτι εδώ μέχρι και στιγμή. Αυτό το οποίο θέλει μεσοπρόθεσμα είναι η βελτίωση του αγωνιστική, η οποία πρέπει να συνδυαστεί και με αποτελέσματα. Και αν δεν υπάρχει γνωστική βελτίωση, μεγάλη, να έχουν τα αποτελέσματα για να μην υπάρχει γκρίνια, θα πω εγώ. Επίσης, σήμερα έγινε γνωστό το κομμάτι... Έβαλε τέρα τον κόρη Πορτογαλία. Πρέπει να συνεχίζει να βρέχει. Πάλι καλά. Όχι, το πρώτο το είδες. Το είδα. Ναι. Πάλι καλά λέω. Εντάξει. Ναι, αλλά εγώ επειδή είμαι φοιτήτρια. Σωστά. Τέρα τον κόλο Κριστιανό στη Λιθουανία. Λοιπόν. Μου χαρά στον ρημόδο σκέψη όρμου τώρα. Τι έλεγα. Συγγνώμη. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα έγινε γνωστό το ποιος θα καλύψει το κενό του Κυριάκου Κυριάκου. Έγινε γνωστό το όνομα. Α, για πες. Ποιος. Δεν θα τον ξέρεις. Λευτέρης Δούκας λέγεται. Όχι, δεν τον ξέρω. Εντάξει, ο Λευτέρης Δούκας θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει τη θέση την οποία άφησε ορφανή, ας πούμε, ο Κυριάκος μετά την αποχώρησή του. Ο Λευτέρης Δούκας επιστρέφει σε αυτή τη θέση 10 χρόνια μετά. Α, ήταν και παλιά. Κάπου εκεί ήταν. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα στα τέλη της θητείας του Θοδωρή Ζαγοράκη περίπου 5-6 μήνες. Εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος... Όσοι διαβάζουν αυτογραφία του έχουν καταλάβει το πώς λειτουργεί. Το θέμα είναι από τη στιγμή που αναλαμβάνει ένα τέτοιο ρόλο να καλύπτει τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ και με τον τρόπο του και με αυτόν τον τρόπο τον οποίο ορίζει η ιδιοκτησία. Έτσι. Αν το κάνει αυτό, δεν νομίζω ότι μας πέφτει και πολλής λόγος γενικότερα. Έτσι, γιατί νομίζω ότι είμαστε η μοναδική χώρα που κάνει πολλά πράγματα
Και ένα από αυτά είναι να ασχολούμαστε τόσο πολύ με το ποιος αναλαμβάνει το κομμάτι, το παλιό γραφείο τύπου όπως λεγόταν, και μην τέλος πάντων το κομμάτι της επικοινωνίας. Βέβαια, έχει γίνει τόσο σημαντικό το κομμάτι της επικοινωνίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο που... Όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γενικά. Ναι, οκ, okay, ναι, συμφωνούμε. Απλά λέω ότι έχει γίνει τόσο σημαντικό στη λογική ότι πολλά πράγματα όχι απλά παίζουν ρόλο στο επικοινωνιακό, πολλές φορές παίζουν και τον πρωτεύοντα ρόλο, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, ειδικά τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό νομίζω ασχολούμαστε και λίγο παραπάνω. Επίσης, σκέψου και πόσοι δημοσιογράφοι πλέον ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, που κάπως πρέπει να τους συντονίσει όλους αυτούς και να τους... Συντονιστείτε. Να τους βάλεις. Ξέρω εγώ, να ακολουθούν μια κοινή γραμμή πάνω κάτω. Δηλαδή να μαθαίνουν κάποια πράγματα, να είναι αξιόπιστα. Ναι, πολλοί το κάνουν και χωρίς να είναι. Καλά, το δημοσιογράφο δεν εννοώ δημοσιογράφο με πτυχία. Ναι. Okay. Όχι, δεν το λέω να είναι δημοσιογράφο. Εννοώ να είναι μέσα. Το να καλύπτει μια γραμμή ή τέλος πάντων να ακολουθείς μια γραμμή. Τη γραμμή τη βγάζουν αυτοί οι δημοσιογράφοι που ανήκουν στις ομάδες. Οι άλλοι οι οποίοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ τους κανονικά δεν πρέπει να ακολουθούν τη γραμμή, λέγεται. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη, ξέρουμε τι γίνεται. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Έτσι, αν ξεκινάει μια καινούργια δουλειά, θα τον δούμε μέσα σε αυτή και θα την κρίνουμε από αυτή. Από αυτό. Έτσι, δεν μπορούμε να το κρίνουμε από κάτι άλλο. Λέω εγώ, έτσι, σε αυτό το καινούργιο πόσο το οποίο αναλαμβάνει. Θα δούμε πώς θα λειτουργεί, τι θα κάνει. Και από εκεί και πέρα θα κριθεί και αυτός όπως κρίνονται όλοι όσοι παίρνουν διάφορα τέτοια πόστα κατά καιρούς. Έτσι. Άλλος θα πει ότι έγραφε σε ένα site που λέγεται Ανοίξει το Μαρινάκι και τέλος πάντων έγραφε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, δεν ξέρω κατά πόσο παίζει μεγάλο ρόλο αυτό το κομμάτι. Ο άνθρωπος παίρνει μια καινούργια δουλειά, θα ξεκινήσει, πάω ξύση, τον ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είχε ξαναβρεθεί σε εντελώς άλλες συνθήκες τότε, πολύ πιο άγριες από ότι τώρα. Γιατί αν θυμάστε τότε που ήταν και στα τέλη της θητείας του Ζαγοράκη, η κατάσταση ήταν με πολύ μεγάλη ένταση. Και από εκεί και πέρα, καλή αρχή να το ευχηθούμε του ανθρώπου και να πάνε όλα καλά και για τον ίδιο και για την αφού και είπες, την ομάδα. Είπες στο τέλος από όχι, καλή αρχή. Μα καλή αρχή τι να το πούμε, δεν έχω το πω κάτι άλλο. Δεν σχολιάσω γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Okay, ας ξεκινήσει, ας κάνει αυτά που είναι να κάνει και θα κριθεί για αυτά. Σε αυτό το πόστο και όχι για όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά μετά του ΠΑΟΚ στα του Άρη, μιας που λείπει ο συνάδελφος, δεν βλέπω κάποια κίνηση στο κομμάτι του προπονητή. Έτσι. Από ό,τι έχω καταλάβει, μάλλον για ψιλοκοστένο το πάει η Βασίλη Καβαδία ο Άρης. Δηλαδή να πάει με τον Τερζή με τον Παναθηναϊκό. Αν το πάρει, ίσως να μείνει και με τον ΠΑΟΚ και βλέπουμε. Αν και δεν βγαίνει κάτι τέτοιο προς τα έξω, δική μου έτσι. Δικό μου αίσθηκτο είναι αυτό. Από ό,τι βλέπω το θέμα του Γκούτι μάλλον έχει κολλήσει από την Ισπανία. Κάπου είδα να παίζει το όνομα του Σκάνζη για τον Άρη. Μου έκανε εντύπωση από την αλήθεια. Αν είναι αυτός που κατάλαβα πριν εκεί σου τα παλιά στο Παναθηναϊκό και στον... Ναι. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Και στον Όφη παλιότερα. Και τα χρόνια από τότε. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτό που είπα για τον Τερζή είναι δική μου έτσι, δικό μου συμπέρασμα, δεν προκύπτει από κάπου. Εντάξει, προφανώς και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού τώρα ο Άρης θα πάει με τον Τερζή και από εκεί και πέρα θα κινηθεί αυτές τις μέρες για να τελειώσει το θέμα του προπονητή, που όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι ο Γκούτι. Παρά τις επαφές που έκανε ο Χαριστέας εκεί στην Ισπανία και με τον συγκεκριμένο, δεν φαίνεται να προχωράει το συγκεκριμένο θέμα. Και ο Άρης στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις. Του Ιέρο ήταν έτσι και αλλιώς πολύ δύσκολο για το οικονομικό. Του Γκούτι δεν προχωράει, οπότε πάει σε άλλες περιπτώσεις από αυτές τις οποίες έχει μιλήσει, τσεκάρει, τέλος πάντων έχει ψάξει. Έτσι, εδώ οι συνάδελφοι στο ταπεινό Λαμπαουτάρι γράφουν για Γερμανό στη λίστα του Χαριστέα. Είναι πολύ ωραία αυτά τα ρεπορτάζ, Βασίλη, δεν το λέω τώρα για τον Λαμπαουτάρι. Όταν ξέρεις. Ψάχνει έναν παίχτη, έναν προπονητή ομάδα και γράφει. Ψάχνει στην κεντρική Ευρώπη. Ωραία. Γερμανό. Ξεκινείται, μάταιο σε ποιο. Έχει μουστάκι, όχι, τα ρίχνει. Τέτοια φάση. Είναι από τα γνωστά δημοσιογραφικά κλισέ. Ναι. Όταν είναι οι ομάδες έτσι αναζήτηση
παικτών, ξέρω εγώ, προπονητών τέλος πάντων και κρατάει λίγο παραπάνω, ναι, γίνεται, ναι, λίγο serial. Ναι. Παίζει να. Δηλαδή, εδώ γράφουν συνάδελφοι και Γερμανό στη λίστα του Χαριστέα. Δηλαδή, το ξέρεις, δεν μπορείς να το γράψεις το όνομα, αλλά επειδή το δείχνεις ότι το ξέρεις γράφοντας το Γερμανός. Κατάλαβες. Okay. Και παίρνει το Βαγγέλη. Πάρα πολύ κακό. Φωτογραφία από δίπλα. Βαγγέλη Γερμανός. Κρουαζιέρα. Πολύ κακό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά και μετά του Άρη, που από ό,τι βλέπω σήμερα αβρέθηκε η ομάδα εκεί. Α, ναι, εκεί θα πήγαινε ο συνάδελφος και μετά μου έλεγε θα ξεμπερδέψω ψηλό αργά και καλύτερα να φύγω στην Περαία. Εκεί θα ήταν. Αυτό μου πεχθέσει κάποια φάση. Σε μια ανύποπτη στιγμή. Και αυτό, ρε παιδιά, το κάνουν και. Το κάνει και ο Άρης, το κάνουν και άλλοι νομίζω, όσο τελειώνει η έκθεση. Γενικά, η έκθεση είναι μια, αν το σκεφτείς, είναι μια γενική ταλαιπωρία για τους περισσότερους. Εσύ δεν έχεις καταλάβει ακόμα τι είναι η έκθεση. Καλά, ναι. Γι' αυτό okay. Λες ότι είναι δεν έχω καταλάβει το λόγο όλες αυτές τις φασαρίες με την έκθεση κάθε φορά, αλλά τέλος πάντων. Ας πούμε τώρα ο Άρης έχει ένα περίπτωρο, ρε παιδί μου, και στην έκθεση, έτσι όπως έχουν περισσότερες ομάδες. Και τώρα σήμερα παίρνεις τώρα ένα ξένο παίχτη να το πάει στην έκθεση. Και θα έχει κόσμο να το δει, θα παίξει από, ναι, εδώ, από εκεί, παρά εκεί. Κόσμος από εδώ, από εκεί, δεν είναι λίγο ταλαιπωρία? Όχι, ρε Νίκο, δεν είναι ταλαιπωρία. Τράβηκε και δημοσιογράφοι, συνάδελφοι. Άντε τράβε φωτογραφίες, άντε ένα άλλο. Πέρασε ο Μητσοτάκης από το. Περίπτωρο, βγάλε φωτογραφίες, στείλε βίντεο για πες, σκέψου ότι παλιά που η έκθεση ήταν στα μεγάλα της, κατέβαιναν και όλη η επαρχία. Δηλαδή, και ακόμα και τώρα, γιατί τώρα και ήταν. Αυτό συζητούσαμε πριν. Ήταν ο μόνος τρόπος για να, σαν έμπορος, να σε μάθουν και να μάθεις και να. Εντάξει. Ναι, πλέον δεν είναι έτσι όμως. Μόνο είναι πιο... ταλαιπωρία, και εσύ μόνο ταλαιπωρία. Ναι, ρε, εσύ. Εντάξει. Άσε που τραγουδούσε και οι μέλισσες προχθές. Γινόταν χαμός. Και σήμερα νομίζω είχε μαζό. Μαζό είναι σήμερα. Ναι, γιατί ήταν πολύ ωραίο που ανέβασε το Λευκό Πύργο. Α, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω σήμερα είχε μαζό. Α, έκθεση, ορίστε. Αν το πάμε έτσι όπως το λες, τότε και όλο αυτό το Street Food Festival, όλο και η Sport Expo που κάνετε και το ένα και το άλλο, ταλαιπωρία είναι και αυτό. Ταλαιπωρία. Δηλαδή το Street Food Festival, πας και τσαλακώνεις κιόλας, δεν παίρνεις φαγητό. Για τον Νίκο, οτιδήποτε συν του βάλεις είναι ταλαιπωρία. Όταν πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο, είναι η χειρότερη του. Εννοείται. Το μπάσκετ θα πάει. Δεν είναι ταλαιπωρία για την έκθεση, για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, η έκθεση δηλαδή. Για τον περισσότερο κόσμο. Για σένα τι ταλαιπωρία είναι αυτές τις μέρες η έκθεση, που δεν καταλαβαίνεις τους δρόμους. Δεν έχει περισσότερο κόσμο, ζορίζεσαι στο δρόμο, έχει περισσότερη κίνηση. Αυτό το πράγμα λέω ταλαιπωρία. Συγγνώμη, νομίζω ότι τελευταία δύο χρόνια. Χωρί το σκηνικό που γίνεται κάθε φορά με τον Πρωθυπουργό που έρχεται, έτσι. Εκείνες τις δύο μέρες, τρεις. Oh, καλά. Γουστάρεις, παιδί, με την έκθεση, τη βρίσκεις. Γουστάρω φουλ. Πόσο χρόνο έχεις να πας? Έχω να πάω από το 2014. Γιατί δεν πας, αφού είναι πολύ ωραία. Όχι. Μια φορά όταν δούλευα είχαμε περίπτερο μέσα στην έκθεση. Ναι, πολύ ωραία. Το 2015. Ωραία, γιατί δεν πας. Φέτος γιατί δεν πήγες. Δεν έχω παρέα, θα πήγαινα για το χάζι. Το πάμε αύριο. Πάμε. Ωραία. Αύριο έχεις να πας σε μια συναυλία, νομίζω. Δεν ξέρω τι έχω να πρωτοκάνω αύριο, αλλά να μην πάμε μια έκθεση, παιδί μου. Φύγαμε για έκθεση αύριο. Τέλος πάντων. Λοιπόν... Πουλάνε και ζαχαρωτά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και εκείνα τα. Εκεί στη θέση είχα φάει μια φορά κάτι αμύγδαλα που είναι από πάνω με σαν παστέλι. Καβουρτισμένα έχει... αμύγδαλα. Όχι καβουρτισμένα, που έχουν και ένα πραγματάκι από πάνω και σουσάμι. Τότε έπαιζε, τώρα δεν ξέρω αν συνεχίζει. Να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να τα ξέρει όλα αυτά. Αφού θυμάμαι τα δίνει παντού, ρε. Τα να μην πω τη λέξη. Τα πια, τα τζίντζο μίντζο. Τα τζίντζο μίντζο. Γιατί να μην τα ξέρω. Βασίλης, έχει σπίτι σου ντουλάπι τζίντζο μίντζο? Ο Βασίλης τρώει τζίντζο μίντζο κάθε μέρα. Όταν μπήκαμε ο Βασίλης στο σπίτι. Πιστεύω ότι τόσα χρόνια, ωραία, δεν θυμάμαι μία φορά να έχει έρθει με τάπερ ποτέ. Εντάξει. Και επίσης, όταν θα φάει, θα φάει γύρω, μακαρόνια. Έτσι, το μακαρόνι ήταν αγαπημένο του. Κι εγώ. Και πίτσα ποτέ. Αλλά το γη. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ξέρεις τι γίνεται και πολλές φορές, φίλε. Δεν την απολαμβάνεις και μόνος σου. Όχι, την δεν την απολαμβάνεις. Είναι πολύ. Τις περισσότερες φορές, έτσι λέω εγώ. Δηλαδή, δεν θα τη πρέπει να πεινάς πολύ για να τη φας όλη. Αν τη φας όλη βράδυ, είναι σαν να έχει πέσει πέτρα. Ένα βράδυ και δώσει μια ιδέα να φάμε ένα πράγμα. Είχαμε φάει κάτι στοκαρισμένα, ήταν πολύ κακά. Και, βέβαια είχε πει ότι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα φοβερό, ρε παιδί μου, αλλά είναι τίμιο. Επετύχαμε κακή μέρα εκεί το βράδυ με τον Παπαδόπουλο. Σουβλάκια. Αλλά ήταν, τι να σε πω, όχι για τον τοίχο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.
για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι Ballander και σήμερα μέχρι τις 12, χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος πήγε στην έκθεση. Τι να κάνουμε και αυτός, έζησε την εμπειρία. Στην ταλαιπωρία. Λοιπόν, τελικά στα προκριματικά του Euro όλα τα παιχνίδια βγήκανε over, σχεδόν όλα και over 3,5 παιδιά. Αγγλία-Κόσοβο 5-3, 5-1 το ημίχρονο. Μαυροβούνιο, Τσεχία 0-3. Λιθουανία-Πορτογαλία 1-5. Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει 4 από τα 5 γκολ της Πορτογαλίας. Λουξεμβούργο-Σερβία 1-3. Αλβανία-Ισλανδία 4-2. Η Αλβανία μένει ζωντανή στην προσπάθειά της για την πρόκριση στο Euro. Γαλλία-Ανδόρα 3-0. Και Μολδαβία-Τουρκία 0-4 στα παιχνίδια των προκριματικών του Euro που γίνανε σήμερα. Τώρα θα μας πεις, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, τι θα παρακολουθούμε φέτος στην ελληνική τηλεόραση. Φέτος... Πέραν του GNTM το οποίο ξεκίνησε. Λοιπόν, τι θα έχουμε φέτος... να βλέπουμε φέτος. Η ελληνική η τηλεόραση... Η Φέη πότε ξεκινάει, αγαπημένη μου. Δεν ξέρω. Λοιπόν, νομίζω την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω. Θα σου πω ότι φέτος στην ελληνική τηλεόραση θα έχει πάρα πολύ σύριαλ. Ναι. Πάρα πολύ σύριαλ. Έτσι μόνο... πετυχημένο. Μόνο ο Αντένα διαφημίζει, νομίζω, 4-5 σύριαλ. Σοπαρέ. Ναι. Ο Αντένα, ο οποίος, ανοίγω παρένθεση, θα δείξει το γύρο 2020. Α, δεν το γνωρίζω. Τελική φάση. Δεν το γνωρίζω. Καλώς και εγώ το γνωρίζω, εδώ το είδα. Για πες. Ναι, πολύ σύριαλ. Νομίζω παραμένουν... Μυθοπλασία δηλαδή. Μυθοπλασία full. Παραμένουν κάποια κλασικά που παίζουν χρόνια. Σοπιστάρ, ας πούμε. Σοπιστάρ, όχι για σύριαλ σου μιλάω. Αυτά τα μην αρχίζει τη μουρμούρα και τέτοια. Ναι, ναι. Αλλά μπαίνουν πολλά καινούργια. Πολύ δράμα, πολύ έρωτας από ό,τι καταλαβαίνω. Και το Open κάνει ένα καινούριο σύριαλ. Κόκκινο ποτάμι. Το Κόκκινο ποτάμι, ακριβώς. Ναι, βέβαια. Ναι, Μανούς Μανουσάκης. Α, Μανούσος είναι. Ναι, βέβαια. Υπερπαραγωγή. Και πολύ καθημερινό πάλι. Ο αγαπημένος μου Ανδρέας Γεωργίου πήγε στο Sky, κάνει κάθε βράδυ. 8. Όχι. Οι 8 λέξεις. Ναι. Δεν το παρακολούθησα όμως. Γιατί χθες έβλεπα GNTM, το οποίο γελούσα πάρα πολύ. Εντάξει, ήταν. Στο GNTM φέτος, σε αυτές τις οντισιόν που περνάνε για να πάνε στο bootcamp, εκτός από το ότι μπαίνουν, τους βλέπουν με μαγιό, τους ζητάνε να κάνουν πόζες. Ναι, αυτό γινόταν πέρσι. Ναι, γινόταν αυτό. Αλλά φέτος τους έχουν δώσει και κάποια props που μπορούν να χρησιμοποιούν. Δηλαδή. Δηλαδή, τους έχουν βάλει ένα κύβο. Ναι, αυτό το είδα. Είδα τη φωτογραφία. Το γνωστό print screen που έχουν βάλει όλοι. Ωραία. Με την τύπησα που είχε πέσει από πάνω. Ναι, έχει χυμένη. Ναι. Ναι, στο οποίο μπορείς να κάθεσαι και διάφορα άλλα όπως καπέλα. Props. Το οποίο τι σημαίνει το prop. Αχ, θα σε γελάσω και okay, δεν θέλω να εκτεθώ. Okay. Καπέλα, γυαλιά, τσάντες και λέει η Βίκη, πούλα μας την τσάντα, πούλα μας την τσάντα, πούλα μας τα γυαλιά, πούλα μας το καπέλο. Δηλαδή ουσιαστικά για να δουν αν είσαι commercial model ή αν είσαι για καμπάνια. Μάλιστα. Το πιο ωραίο που έχω διαβάσει στο Twitter είναι που λέει ότι στην καγιά μου πει ότι ο βασικός μισθός είναι 5,48, θα λέει «Α, τέλεια, μπράβο, φανταστικά». Χθες λίγο που βλέπουμε εδώ με τον Νίκο που την ώρα της εκπομπής που έπαιζε, ο Σκουλός πάλι φορούσε καταπληκτικά παντελόνια. Ο Σκουλός δίνεται πάρα πολύ ωραία, ναι, γενικότερα. Ναι. Και ωραία παπούτσια φοράει. Καταπληκτικά παντελόνια, όχι πάντα, γιατί χθες ένα παντελόνι το είχε συνδυάσει με την γνωστή παντόφλα. Τη γνωστή εταιρεία που θέλω να πάρω κι εγώ αυτές. Δεν ξέρω, έχει ωραίο στυλ, τα φοράει ωραία. Εμένα μου αρέσουν αυτές τις παντόφλες, αλλά οκ. Επίσης κάνει σίγουρα σολάριο στην καράφλα 12 μήνες το χρόνο. Έλεγε χθες γιατί μπήκε μια χρωμή πάρα πολύ όμορφη. Δεν ξέρω πώς να το πω. Να μην ακουστεί. Ναι, οκ, δεν ξέρω αν ακούγεται προσβλητικό, δεν το λέω με καθόλου. Ναι, έχουμε ακούγεται σίγουρα χειρότερο. Α, οκ, μαύρη ρε παιδιά, συγγνώμη. Ναι, δεν ήξερα πώς να το πω. Με κάτι εκπληκτικά μαλλιά, ξέρεις αυτά τα κοτσίδια που βάζουν πολύχρωμες κλωστές μέσα. Κούκλα, φανταστική κοπέλα και κορμί και πρόσωπο τέλεια. Και μπήκε μέσα, ας πούμε, και άρχισε να μιλάει για το bullying. Ότι έχει υποστεί πάρα πολύ έντονο bullying σε όλα αυτά τα χρόνια και σε δημόσιους χώρους και γενικά. Και έπιασε τα κλάματα τον Άγγελο Μπράτη. Γιατί γύρισε και είπε ότι κι εγώ έχω υποστεί bullying. Και είπε αυτή. Έχω υποστεί bullying. Έχω υποστεί bullying. Είπε αυτή ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα στη ζωή μου, λόγω του χρώματος του δέρματός μου, δεν είχα φίλους. Σου μιλάω ή βλέπεις αυτό που νομίζω ότι βλέπεις. Προσπαθούσα να δω αν έχει απαντήσει. Μπορώ να το πω στον αέρα αυτό το πράγμα. Μα λέει, πρόσεξε τώρα τίτλο εδώ. Πρόσεξε τίτλο που διαβάζω. Πολύ ωραίο να μην ακούσω συνομιλητή σου. Τέλειο, για πες.
Αυτό το κάνει και στο σπίτι παρεπιπτόντως. Πού είναι ρε? Μα ο άλλος είναι όλη την ώρα έτσι. Και λέει όλη ναι, ναι, και νομίζω ότι δεν ακούει τι του λέει. Χάθηκε το τέλος από εδώ. Το φάγανε. Φαγώθηκε το κείμενο, παιδιά. Ωραία, μπορώ να συνεχίσω. Κοίτα τι έκανες. Η φώτο απάντηση της Τούνης στον Παπαντονίου για να δει τι έχασε. Και εγώ περιμένω να μπω μέσα. Με κέρδισε, δηλαδή, κατάλαβες. Και δεν γράφει κάτι. Έχει αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα με αυτόν τον πισινό. Με αυτή την τέτοια που είναι σαν καρδιά, θα λέγαμε. Ακριβώς. Ο Νόνας Παπαντονίου συνέχεια την μπλόκαρε από το Instagram, όπως κάνει κάθε 15χρονο που σέβεται τον εαυτό του, και μάλιστα προς τιμήν του κρατήθηκε και δεν της είπε το κλασικό «Ω, τη σούπα», γράφει εδώ το κείμενο. Με την Ιωάννα Τούνη όμως δεν μπλέκεις. Η συγκεκριμένη influencer, για να πάρει το φίλτρο και το αίμα της πίσω, ανέβησε μια σχέση εντυπωσιακή φωτογραφία της τραβηγμένη στον Μπαλί, το τελευταίο μέρος κοινών της διακοπών με τον Νόντα Παπαντονίου. Άρα ανέβασε φωτογραφία που την έχει τραβήξει ο Νόντας. Εγώ σου μιλούσα για τον bullying και τον ρατσισμό και εσύ μπήκες και διάβασες αυτό το κείμενο. Και η Ιωάννα έχει δεχτεί bullying και ρατσισμό. Εσύ πού το ξέρεις αυτό το πράγμα? Το έχω μάθει. Μου το είπε ένας φίλος από το. Ο Πετρίτσι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ δεν μεταξύ σε ρώτησα τι θα δούμε στην ελληνική τηλεόραση την επόμενη σεζόν και εσύ άρεσε να μου λέει τον bullying και τον ρατσισμό. Και το GNTM το έχουμε δει, ξέρουμε τι είναι. Τι θα δούμε καινούριο θέλουμε να μας πεις. Εγώ ήθελα να σου πω. Περίμενε, επειδή μου είπες για το σκουλό, έλεγε όλο αυτό. Για το bullying και τέτοια. Πολύ και γύρισε ωραία. Και είπε ο σκουλός ότι και εγώ έχω δεκτεί bullying γιατί είχα πιο έντονο χρώμα από τους άλλους μαθητές μου. Αυτό ήθελα να πω. Α, τον έκανα μαύρο, δηλαδή. Αυτό που λες εσύ δεν είναι ρατσιστικό αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να καταλάβω τι γινότανε. Δεν ξέρω αν τον έλεγαν μαύρο ή ρωμά ή δεν δηλαδή, ξέρω εγώ τι άλλο. Θέλω να μας πει ότι αυτό εδώ πέρα, ότι αυτό εδώ πέρα όλο είναι φυσιολογικό. Σίγουρα είναι πιο μελαχρινός ρεσί από, έρχεται από τη φύση, δηλαδή. Δεν βάζει λίγο σαλαριουμάκι, δεν μπαίνει λίγο μέσα. Και την τελευταία φορά που πήγα να κάνω σολάριουμ δεν ήταν ο σκουλός μέσα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σου πω. Μπορεί να πηγαίνει σε άλλο. Okay. Μουτσινά, που θα βλέπει ο κόσμος. Καλό μεσημεράκι, Νίκο. Στο Sky θα βλέπει τελικά. Sky. Πότε ξεκινάει αυτό? Δεν ξέρω, δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα. Νομίζω μόνο ότι ευτυχείται έχει ξεκινήσει από όλα αυτά. Και ξεκινάει και Yes. Το καλοκαίρι Not έχει μετονομαστεί σε Yes. Και πολύ καλά κάνουν, διότι ήταν πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Το ίδιο team. Ναι, οι τρεις τους. Και τον Ντούκι που έλεγε μόνο τις διαφημίσεις. Ο Ηλίας Γκότσης. Επίσης, το πάνελ Κατερίνας Καινούριου έχει μπει με Γκιντρίο. Α, και έχει τέτοιο πάλι τις ιστορίες της... Εννοείται ότι έχει. Και σχολιάζει με εγγύ. Διλήμματα. Τέλειο. Τώρα ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα. Ναι, εκεί πάλι μαραθώνιος, εκεί ξεκινάει 9 ώρα και τελειώνει 4 ώρα το μεσημέρι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κόλλησα τώρα. Και η τέτοια δεν έκανε εκπομπή στο Open. Ποια? Η Χριστίδου. Ναι, το έλα χαμογέλα το Σαββατοκύριακο. Αχ, συνεχίζει. Ναι, πολύ ωραία. Το Yes πότε θα είναι? Το Yes νομίζω θα είναι καθημερινή. Α, επίσης, 12-3 ή 12-2 κάνει η Λιάγκας στο Sky. Αηδία. Ξερνοβολό. Ο οποίος κάνει και το Guess My Age, το είδα χθες. Μια χαζομάρα είναι. Και ο Λιάγκας 12-2-12-3 που είπες τι κάνει? Μεσημεριανό. Α. Και για μία ώρα θα είναι απέναντι από τη Φέη. Ναι, αφού η Φέη τελειώνει μία ώρα. Αχα. Σας πετάω το τυράκι για τις σύντριγκες. Απέναντι λοιπόν ο Γιώργος από τη Φέη. Mm-hmm. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Και αυτό το Guess My Age είναι. Κάθε μέρα γι' αυτό. Βραδινό είναι. 11-12 νομίζω. Ναι. Είναι late night χθες, show. Ναι, ήταν χθες δύο κυρίες. Ναι. Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα πώς γίνεται με τα λεφτά αυτό, αλλά εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι μπροστά τους. Ανθρώποι. Ναι. Και αυτοί πρέπει να κάνουν, να μαντέψουν την ηλικία guess που my έχει. Age. Ναι, guess αλλά my age. Just. Όχι δηλαδή 20 με 25 ας πούμε. Χωρίς απόκληση. Να δω εσένα και να πω είσαι 22. 31. Εσένα, ναι. Καλή ώρα. Και πώς το βρίσκεις αυτό δηλαδή, και πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι? Και σου δίνει και κάποια props. Σου δίνει κάποιες όπως... βοήθειες. Ας πούμε, σου λέει ότι τη χρονιά που γεννήθηκε ο Νίκος έγινε αυτό. Για να καταλάβεις σε ποια χρονιά είναι και να πεις σε ποια ηλικία. Κάθε φορά γίνεται αυτό. Που εμφανίζεται κάποιος και πρέπει να βρω την ηλικία του κατευθείαν. 2-3 φορές είχε γίνει όσο το έβλεπα χθες. Λίγο μέχρι να έρθει. Τι να πω, ρε παιδιά. Ψιλοβλακία μου ακούγεται. Mm. Και είναι και ο Λιάγκας έτσι ευχάριστος, παιδί μου, τον βλέπεις και... Και πολύ χούμορ και αστείος έτσι είναι, παιδί μου, γενικότερα. Είναι πολύ ευχάριστος, πολύ ευχάριστος. Φυσικά συνεχίζεται η αγαπημένη με εκπομπή Σαββατοκύριακου τον Ντότ. Τέλειο. Οι θαλασσόλικοι τι κάνουν? Οι θαλασσόλικοι παίξανε. Γυρίσανε, οκ. Παίξανε. Ναι.
κάθε Παρασκευή στις 11 παίζανε. Η Νάντσι, η Ζαμπέτογλου. Mm. Πολύ καλή. Ναι, τέλεια. Θα έχουμε Masterchef. Τώρα πάλι, ή μετά, πιο μετά μέσα σεζόν. Στη σεζόν. Μετά το GNTM, αφού έτσι πάει. Λογικά ναι, στο δεύτερο μισό. Κάτι, πώς τα λέγανε, Power of Love. Όχι, αφού και κόπηκε η συνεργασία με Ατζούν. Τίποτα. Ναι. Ούτε Survivor, ούτε τίποτα φέτος. Ούτε Survivor, ούτε My Style Rocks, ούτε Power of Love. Το κάνω το κύκλο τους αυτά. Ναι. Κουράσανε λίγο. Shopee Star θα έχουμε όμως. Shopee Star θα έχουμε. Σταθερό το Shopee Star. Με Straplex, Piptone και τα κλασικά. Τι να πεις για μια 7-8 χρόνια. Βίκυ Χατζηβασιλείου θα έχουμε φέτος. Διάβαζα ότι σταματάει. Α, γιατί. Ή ότι έψαχνε να βρει άλλη στέγη για κάτι τέτοιο. Τάτι. Κάτσε, περίμενε στο μεσημέρι χιλιαγκά. Ο Sky. Νομίζω ότι την Τάτι την κόψανε. Από το Sky. Μα γιατί έκανε πολύ ωραία εκπομπή. Και συνεχίζει όμως η Ζήνα. Βέβαια συνεχίζει η Ζήνα. Με Νεγάκι. Σίγουρα. Απλά λίγο πιο μετά η Λέντα θα ξεκινήσει 10 Σεπτεμβρίου. Τρία σπίτια εκεί πέρα πάνω στα άχλα. Πώς θα γίνει. Ναι, σωστά έχει να διαχειριστεί. Έχει και ένα καλοκαίρι να κάνει 5 μήνες. Την καλοκαιρινή σεζόν. Ναι, σωστά. Θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ περιμένω φανατικά Νικουμουτσινά και καλό μεσημεράκι. Αυτό δεν ξέρω πότε ξεκινάει, είπαμε. Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα ημερομηνία. Μάλιστα. Αφού είναι ακόμα στο σκηνικό με τα θέατρα, με τις Βερβερίτσες. Νομίζω τελειώνει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα είναι ίδιο κόνσεπτ με το προηγούμενο. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Ναι, και Βάνια και Αλκατράς και όλοι. Αν είναι ακριβώς το ίδιο, θα ξεκουραστούμε λίγο. Πρέπει να κάνουμε κάτι καινούριο. Σίγουρα θα βάλει και καινούργια. Να βάλουμε λίγο ψωμάκι καινούριο, ρε παιδί μου. Εντάξει, σίγουρα θα βάλει και καινούργια πράγματα, αλλά οι βασικοί θα μείνουν οι ίδιοι. Λιάνγκας, λοιπόν, απέναντι τη Φέη για μία ώρα. Και άντε απέναντι τη Φέη. Απέναντι από Δημήτρη Ουγγαρέζο. Απέναντι από Άρη Καβατζίκη. Απέναντι από την Υπερξινιόλα, την Αφροδίτη Γραμμέλη. Ναι. Απέναντι από Λίτσα Πατέρα. Τώρα αυτά είναι. Είδα και το διαφημιστικό της Face, καταπληκτικό, πολύ καλό. Ότι θα πάει βράδυ. Ναι. Αστείο. Δεν ξέρω για Ελεονόρα Μελέτη και Γρηγόρη Ναούτογλου θα κάνουν late night shows. Αυτό έγινε λίγο μόδο πέρσι, λογικά θα ξανακάνουν. Νομίζω η Μελέτη πήγε καλά πέρσι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Όντως ήταν ωραίο. Και το Ναούτογλου ήταν καλό τσικό πέρσι. Φορές, ναι. Κάποιες φορές είχε τέτοιο. Πιο καλή κλίστρα όμως η Μελέτη. Καλά η Μελέτη είχε την τέλεια κλίστρα. Πάντα στην καρδιά της επικαιρότητας. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, και με την ενημέρωση για το κομμάτι που έχει να κάνει το τηλεοπτικό, θα κλείσουμε για σήμερα, καλοί φίλοι ακροατές. Κάτσε το κάνω λίγο πιο ποιητή. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας. Θα είμαστε ξανά αύριο εδώ στις 10. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 ήταν μαζί μας η Στίχημαν καθημερινά, λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεύτερο πρόγραμμα. Η Στίχημαν, λοιπόν, καθημερινά μαζί μας. Καλύτερες αποδόσεις πληροφοριών στην αγορά. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Κάθε μέρα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχει σε Στοίχημαν. Υπάρχει και το καζίνο που επίσης έχει πάρα πάρα πολλές επιλογές. Κατεβάζετε εφαρμογή για κινητό και τάμπλετ, την έχετε παντού μαζί σας. Αύριο εδώ είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, γιατί από ό,τι και εμείς πρέπει να πάρουμε και μία μικρή αδειούλα, λίγο ρε παιδί μου, Σεπτεμβριανή. Πρέπει λίγο να πάμε να ακούσουμε Σοκράτη. Έτσι δεν έχουμε πάει πουθενά φέτος ένα live. Δεν μας βοήθησαν και τα live φέτος να κάνουμε αυτά που θέλαμε. Οπότε θα αποχαιρετήσω και από αέρος εδώ το φίλο και συνάδελφο. Το κινηθήκαμε. Κοινή πορεία τα τελευταία χρόνια. Αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Προχωράνε τα πράγματα. Λοιπόν, ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας και Ζούγκλα. Ξεκινάει γύρω στις 12 και πάει μέχρι ό,τι ώρα να είναι. Ραντεβού ξανά αύριο στις 10 εδώ στο Παλαντέρ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.